Ιδρυτικά Πρόεδρος του Κύματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αγαπητοί διδάσκοντες, αγαπητοί συμμετέχοντες, καλώς ορίσατε στη φιλόξενη συζήτηση. Η Μεσογεία Κύμα Διατροφή διαχρονικά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την κουλτούρα μας, αλλά και με τον τρόπο ζωής και επιβίωσης του κρουφού λαού. Καθοριστικός παράγοντας στην κοινωνική του ζωή, την οικονομία και τον πολιτισμό, διαχρονική πηγή έμπνευσης στις τέχνες με ιδιαίτερες αναφορές στις παραστάσεις της μονογενής εποχής. Η διαδικασία προετοιμασίας και προσφοράς του φαγητού αποτελούσε πάντα στον τόπο μας ιεροτελεστία, τόσο στον οικοδεσπότη όσο και στον επισκέπτη. Μια διαδικασία που δεν περιορίζεται μόνο στην ικανοποίηση της ανάγκης για τροφή, αλλά χαρακτηρίζει τη διάθεση για συνέβρεση και προσφορά, αποτυπώνοντας την ίδια την ιδιοσυγκρασία μας. Η ανάγκη ικανοποίησης των καθημερινών διατροφικών αναγκών μετασχηματίστηκε σε εφευρετικότητα και φαντασία για αξιοποίηση όλων των πόρων που είχαν στη διάθεσή τους οι κριτικοί στη μακραίωνη ιστορία του τόπου. Βασιζόμενοι πάντα στο κύριο στατικό της μεσογειακής διατροφής, στο ελαιόλαδο, αναδεικνύουμε και διατηρούμε σε κάθε ευκαιρία παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής φαγητού που αποτελούν στοιχεία ανάδειξης της διατροφικής κληρονομιάς μας, ένα από τους υψηλής προτεραιότητας στόχους συνδεδεμένους με την εφαρμογή στη χώρα μας τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άγιας Πολιτισσίας Κληρονομιάς. Η κριτική διατροφή είναι ταυτόσιμο της λιτότητας, της έμπνευσης και της μακροζωής, καθιερώνοντας τον τόπο σαν σημείο αναφοράς γαστρονομικού προορισμού. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, εκτελώντας άριστα το σκοπό του, προετοιμάζει υψηλό επίπεδο επιστήμονες, βασιζόμενο στο διατροφικό πλούτο αυτού του τόπου, δίνοντας εκπαιδευτική διάσταση και προοπτική στου τομείς του επιστημονικού του αντικειμένου. Πρόθεσή μας είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση του σημαντικού αυτού έργου που υποκινείται σαν εκπαιδευτικός οργανισμός. Τέτοιες μορφές πρωτοβουλίες και συνεργασίες σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο ενθαρρύνουν και συναρπείς διαδημοτικές συνεργασίες, τις οποίες και θα επιδιώξουμε και θα στηρίξουμε στο μέλλον. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες σας και καλή παραμονή που σας είπα στην προσυνιστία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημάρχε, κυρία Πρόεδρε, εκλεκτοί κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, σας καλωσορίζουμε θερμά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο παρόν σεμινάριο που μόλις αρχίζει. Ξεκινώντας την αρτήρια ομιλία μου, οφείλω προπάντως να επισημάνω το κατεξοχήν ποιοτικό έργο του ΕΜΕΠΑ και της σχολής που έχουμε την τιμή να εκπαιδεύει τους αυριανούς επιστήμονες πολίτες. Κύριος στόχος του τμήματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες απαραίτητες γνώσεις που θα επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής. Το τμήμα διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια και διδασκαλία και έργα. Το ΚΕΠΕ Εράπητας Νεάπολης έχει βάλει ανεξίτητη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δομένα του μας. Έχει άμεσους στόχους, πέραν άλλων, τη διεύρυνση της συνεργασίας του κέντρου με παράγοντες εκπαίδευσης, με συλλόγους εκπαιδευτικών, με σχολικούς συμβούλους, με επιμέρους φορείς θεμάτων εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, αλλά και την ανάλυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την εφαρμοσμένη παιδαγωγική και τη συναφή επιστημονική έργα. Κεντρικό όραμα είναι η κατάκτηση των πλέον επίζηλων σύγχρονων μορφωτικών αγαθών. Κυρίες και κύριοι, επορροφωτικά σεμινάρια εργάζονται για να παραμείνουν να εξελιχθούν οι δράσεις των εκπαιδευτικών μας, για να προσφέρουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας και τέλος για να συνδράμουν στην επιστημονική προαγωγή και την παραγωγή εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και εκπαίδευσης στον τόπο μας. Ο Δήμος Ιτίας και το Γεωπάρχος Ιτίας θα συνεχίσουν να είναι αερογοί σε τέτοιες προσπάθειες που αναδεικνύουν τη διατροφή, το περιβάλλον και την υγεία. Η ενημέρωση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σύνδεσή τους με την αειφορία μας αφορά όλους και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Όλες οι ημέρες του σεμιναρίου είναι ουσιαστικές. Κυρίως όμως την Κυριακή, κατά την γνώμη μου, αφού οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την επίσκεψη στο χωριό του Χαμεζίου και με τη βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της διατροφής όπως γινόταν παλιά και είναι ο ορισμός της μεσογειακής διατροφής. Και πάλι καλώς ήρθατε στη θητεία μας, σας ευχόμαστε να ζήσετε και στο μέλλον εξίσου δυναμικά την ποιοτική προσφορά σας. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο σεμινάριό σας και αποτελεσματικότητα συνεργασία των εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστώ πολύ.